Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Κόμε, πάλι εκεί. Πώς? Πάλι στη Σκούπη. Στη Σκούπη. Έμεινε ελεύθερο στο παράδειγμα και πήγε εκεί. Α, πήγε στη Σκούπη, οκ, okay, εντάξει, ναι, τώρα το κατάλαβα. Α, γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, ήταν, το απάντεψε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σκούπη. Μετά εντάξει. Τώρα έχασα από τη Σάμροκ με 3-1 στο πρώτο. Και σήμερα με τη βοήθεια τη έδρα νομίζω ότι θα βγει ο Άσος. Τώρα από εκεί και πέρα. Πάντως το δυνατό άθλημα του Σκοπιανού δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι το handball. Ναι, έλα ρε. Έχουν ομάδα Champions League. Μπράβο. Παίρνει Champions League. Η Βαρντάρ. Έχει πάρει δύο Champions League τα τελευταία 5 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό. Μάθαμε και κάτι σήμερα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Γεια σου Νίκο. Εδώ. Δεν ξεκίνησα. Στίβου, δεν είπα τίποτα. Τότε φόρμουλα έχει διακοπεί τώρα. Υπήρχε, όταν ήσουν πολύ μικρό, και εγώ μικρό ήμουν βέβαια, αλλά εσύ ήσουν πιο μικρό. Ναι. Γιατί έψαχνε τη δήλωση διακοπή, υπήρχε μια διοργάνωση, νομίζω δεν υπάρχουν πλέον, τα τσικλητήρια. Ναι, τσικλητήρια στο ΑΚΑ. Τσικλητήρια, σωστά. Αυτό τι ήταν, ήταν meeting. Να τη δεκαετία 2000 πέρα, νομίζω. Μέχρι το 8-9 εκεί σταμάτησαν. Ναι. Να τη βγάλει τσικλητήρια την εκπομπή σου. Τσικλητήρια. Πώς λέγεται αυτό που έχει ο Στίβ κάτω. Το κουλουάρ. Ποιο λες το... Το ταρταν. Αυτό του Στίβου, ναι, το ταρταν πώς λέγεται. Κουλουάρ λέγεται κανονικά. Κουλουάρ, βγάλει κουλουάρ. Κουλουάρ, ναι, εντάξει. Κουλουάρ. Οκ. Μια χαρά. Κάτι θα παίξουμε σήμερα να χάσουμε και στο Champions League, κάτι γιατί δεν έχουμε χάσει μέχρι τότε. Ναι. Έχουμε χάσει την Premier, την Bundesliga, έχουμε χάσει. μόνο τρία μάτς, πρόσεξε το εκνευριστικό που είναι, ρε παιδί μου, πάντα αυτό που λέμε, ότι άμα τα παίζει δεν βγαίνουν και άμα τα παίζει βγαίνουν. Είχα βάλει τρία παιχνίδια, το Σάββατο νομίζω ήταν, αλλά για κάποιο λόγο δεν πατάω να κλειδώσω στο δελτίο. Άψε το κοιτώ και τα λοιπά. Και το κοίταξα μετά. Ακόμα χειρότερα. Και βγήκαν και τα τρία. Και βγήκαν και τα τρία. Η Λιόν νομίζω ήταν ένα. Ναι. Και άλλα δύο να τα καταλήξαμε. Και βγήκαν φυσικά και τα τρία. Εντάξει, και τα υπόλοιπα που παίξαμε δεν βγήκε ούτε ένα. Ναι. Πάντως σήμερα βλέπω το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσουν πολύ τα μάτσα. Άντε. Ναι, ναι. Είναι λίγο τα. Δύο χρόνια που πάει στραβά. Τα σκορ τώρα είναι λίγο μυστήρια. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Δηλαδή, Άσο Rangers. Θα σπάσει αυτό, δεν θα σπάσει. Άσο Eindhoven. Θα βράζει εκεί πέρα το γήπεδο. Χίδιο Δυναμό Κιέβου μέσα στο Στουρμγκράτς. Αυτό ναι, συμφωνώ. Πολύ ωραίο. Άσο η Σκούπη με τη Σάμροκ Ρόβερς. Μια τετράδα. Εγώ βλέπω ότι θα δώσει ο Πάρης σίγουρα Στουρμ. Είναι η ομάδα του στην Αυστρία. Ο Πάρης θα δώσει τένις Μόντρεαλ. Ναι. Που έχω ως προέστηση αυτό. Εγώ λέω ότι θα δώσει Στουρμγκράτς σήμερα με τη Δυναμό Κιέβου. Γιατί είναι. Στουρμγκράτς, Άσο. Είναι από μικρό Στουρμγκράτς. Ναι. Τι αφού πάει. Εκεί. Εκεί γεννήθηκε. Τι. Στην Αυστρία είναι μεγάλο. Η μητέρα. Κάτσε, ο Άρης είχε παίξει του Στουρμγκράτς ή με την Αύστρια, με τι είχε παίξει. Όχι. Αύστρια. Με Αύστρια. Τελευταία αυστριακή ομάδα με Αύστρια το 10, 9-10. Το 2000 την Αύστρια είχε αποκλείσει και είχε μπει στο μίλιο του. Σωστό, ναι. Του Europa. 1-0 εδώ πέρα με το Ρουί στις καθυστερήσεις, με πάσα του Κόκε. Και 1-1 εκεί με γκολ του Κάλβου. Μάλιστα, ναι, ήταν σε ζωή που πήγε μέχρι τους 32. Πάλι του Ρουί από πάσα του Κάλβου. Ναι. Αυτός ο Ρουίζ ήταν από την Γουατεμάλα, αν θυμάμαι. Γουατεμαλτέκος, ναι. Γουατεμαλτέκος, έτσι λέγεται. Εντάξει. Γουατεμαλτέκος, ναι. Μια χαρά. Καζακστιανός που έλεγες εσύ, Δημήτρη. Καζακστανός έλεγες. Καζακστανός έλεγες, οκ, εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει. Καζάκος είναι. Καζάκος. Καζάκο, ξέρουμε τον ηθοποιό. Ναι. Τι γίνεται στον Άρη, Νικό. Διάβασα πριν και στο All About Άρης ότι ακόμα δεν φαίνεται να. Να ξεκαθαρίζει κάτι στο μυαλό του Μπουργός. Ισχύει, δηλαδή, ή έχει ακόμα κάποια ερωτήματα μάλλον μέσα. Δεν είναι, νομίζω ότι μέχρι και αύριο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για την ενδεκάδα. Κοίτα, σε αυτή τη φάση το πάμε με την αφαιρετική μέθοδο. Δηλαδή, τέρμα δεν αλλάζει, στόπερ δεν αλλάζει, αριστερό μπακ δεν αλλάζει. Τον Ντουκουρέ στα χαβ δεν τον αλλάζει, τον Γκρέν στην επίθεση δεν τον αλλάζει. Τον Ιτούρμπε λογικά δεν τον αλλάζει. Εγώ για παράδειγμα τον Ιτούρμπε σε αυτό μας δεν ξέρω αν θα τον έβαζα. Έχει, μπορεί να βοηθήσει, αλλά την άλλη μπορεί να βάλει σε κάποιον να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Δεξί μπακ, μια θέση στα χαφ. Το δεκάρι και ο δεξιός εξτρέμ είναι τα ρεπτυνετικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο δεκάρι μάλλον ο Μάνου θα παίξει. Την άλλη θέση, είπαμε όπως λέγαμε και χθες, είναι ο Μαντίνι με τον Καμάτσο και τον Πάλμα, δεν εκδικούν μια θέση. Και δεξιά στην άμυνα πιθανότατα έχει ένα προβάδισμα ο Ντουμπάγιο λόγω της εμφάνισης του Εμπακατά στον Μπλούμφιλ την
περασμένη Πέμπτη, αλλά είναι πολύ σύνθετος ο καταρτισμός της δεκάδας αυτή τη φορά, διότι πρέπει να αποφασίσεις και τι θέλεις. Και με κάθε επιλογή κερδίζεις κάτι, αλλά χάνεις και κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν για παράδειγμα στα εξτρέμ δεν επιλέξει ο Μαντσίνη και βάλει τον Μπάλμα ή τον Καμάτσο, τότε θα χάσει το μοναδικό παίκτη μπροστά που παρκάρει. Δηλαδή θα έχει μια τετράδα παικτών μπροστά, στο 4-2-3-1, η Τούρμπε, Μάνου, Γκρέι και Καμάτσο ή Πάλμα, που δεν μαρκάρει ούτε ένας. Αυτό είναι αρνητικό. Αυτό είναι αρνητικό. Και πρέπει ο Άρης να πιέσει τη Μακάμπη. Αυτοί οι παίκτες δεν είναι πολύ της πίεσης πάνω στην μπάλα. Λοιπόν, ο Πάλμα ίσως την έχει, την εξελίσσει λίγο, okay, ναι. Αλλά δεν έχει, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι, παράδειγμα, στο κομμάτι των εντάσεων και της πίεσης ανασταλτικά. Στα χαφ επίσης πρέπει να κάνεις μια επιλογή ενός παίκτη ο οποίος θα δώσει και μια ταχύτητα παραπάνω. Και γενικά ο Άρης θα πρέπει προσπαθεί. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι να αποφασίσει πώς θα το προσεγγίσει. Με ποια νοοτροπία θα πάει. Δηλαδή να, λογικά θα πάει ένα. Δεν το χάσαμε τον Νίκο. Κάνει κάποιες διακοπές, Νίκο, η σύνδεση. Στην Μακάμπη. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να... Όχι, είναι δύσκολη η επικοινωνία μας. Μαρκάρισμα, όπως είναι ο Γκρέι Μπιγκ, να σου δώσουν κάτι παραπάνω. Στο κομμάτι της πίεσης, στο κομμάτι της άμυνας. Θες όμως κάποιον άλλο παίκτη, οι οποίοι έχουν το κάτι παραπάνω. Δεν είναι για παραπάνω. Μάτσο, ότι δεν είναι για παραπάνω. Πάλμα, ότι δεν είναι για παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη προσέγγιση του αγώνα αυτού και είναι είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Την άλλη θα πάει συντηρητικά, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο και υπομονή στο παιχνίδι για να φτάσει σε ένα γκολ. Και απ' την άλλη, αν πας πάρα πολύ ανοιχτά, πίσω εκτίθεσαι. Και ο Άρης αμυντικά δεν πατάει καλά γενικά. Και δεν είναι μόνο τα χαβ, γιατί πολύ εστιάζουμε στα χαβ. Το λέγαμε και χθες. Το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ο χώρος μεσαίας γραμμής. Το πρόβλημα του Άρη είναι όλος ο άξονας και το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει τις εντάσεις που είχε πέρυσι. Δεν έχει τα τρεξίματα που είχε πέρυσι. Λείπουν αυτά τα πράγματα από τον Άρη. Είναι και βασικά στοιχεία με τον τρόπο που θέλει να παίζει ο Μπούργος. Οπότε είναι λίγο παζλ για δύσκολους λίτες, όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά και η προσέγγιση που θα έχει ο Αργεντινός τεχνικός για το παιχνίδι της Πέμπτης και η διαχείρισή του. Που για μένα εκεί είναι το μεγαλύτερο κλειδί. Το πώς θα διαχειριστεί ο Άρης το μάτς, όμως είναι σε εξέλιξη. Γιατί στο Μεσοτελαβίου απέτυχε. Και θα πω απέτυχε παταγωδός στο κομμάτι διαχείρισης. Στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν το προσέγγισε, δεν το προσέγγισε καθόλου καλά στο μέσα στο μάτς. Ο Μουσίγωρος που βλέπω αυτή τη στιγμή, εντάξει, σίγουρα θα το παίξει. Θα είναι τον εκπρόσωπο, είναι ο Μάνου Γκαρσία, τον οποίο ο Άρης χρειάζεται πάρα πολύ. Στο ότι έχει να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι, γιατί θα πρέπει ο Άρης να δημιουργήσει πολύ παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι και μέσα από την άμυνά του να κλέβει μπάλες συχνά, να πιέζει δηλαδή και να κάνει περισσότερες κατοχές, αλλά και με τον άλλο κυρίως από τον άξονα να είτε στο παιχνίδι, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να και να πιέσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές Μακάμπι όταν αυτή θα είναι μαζεμένη πίσω, αλλά και να σπάσει να μια κάθετη πάση, για παράδειγμα, μια διαγώνια πάση, και την άλλη μπορεί να αποτελέσει το σημαντικό φύλλο και επίθεση για τη μετάβαση μπροστά. Σε αυτό ο Άρης είχε θέμα. Αν και έκανε κάποιες φάσεις στο transition, είχε θέμα στο Τελαβίβ την προηγούμενη Πέμπτη. Οπότε νομίζω ότι είναι καθοριστική η παρουσία του Ισπανού που πιάξει στην ομάδα. Νίκο, έχει συχνές διακοπές στην σύνδεσή μας για κάποιο λόγο. Ακούτε τώρα? Ναι, για προσπάθησε. Τώρα να ακούτε. Σε ακούμε, αλλά διακόπτεται σε κάποιες φάσεις αυτό. Συνέχισε, θα σου πούμε. Κάτσε να σταματήσω τότε λοιπόν το παιδί. Ναι, ναι. Για να δούμε. Γιατί ναι. Τα εξηγείς πιο ωραία, έτσι. Είναι διδακτικά όλα αυτά. Και για εμάς. Αλλά χάνονται μερικές προτάσεις. Τώρα με ακούτε καλά, φαντάζομαι. Ωχ, θα είσαι δίπλα μας τώρα. Ωραία. Τέλειο. Κάτσε να πέρασε στον Νίκο εκεί. Τι ήθελα και το είπα, πάλι κόβει. Πάλι κόβει, κύριε Γιώργο. Τώρα που φώναξες λίγο, φοβήθηκε η γραμμή και είναι μια χαρά. Φουλ σήμα έχω, φίλε. Εσείς έχετε, δεν έχει σήμα. Λοιπόν, πιθανό. Λοιπόν, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τον Άρη.
σε αυτό το παιχνίδι. Και πέρα αγωνιστικά δεν πρόκειται κάτι παραπάνω. Εντάξει, ώρες προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται και για όλα τα ενδεχόμενα, διότι είναι ένα μάτσο που μπορεί να πάει και στην παράταση, μπορεί να πάει και στη διαδικασία των πέναλ. Θα το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Τις μέρες πριν το μάτσο με τη Μακάμπη, ο Μπούρνος είχε μια συνήθεια στο τέλος του προπονητή να βάζει όλους τους παίκτες να χτυπούν πέναλτι. Χθες δεν το έκανε. Ήσυχα, πόσο ξέρω. Είναι όμως το οποίο δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Δηλαδή, έχοντας εικόνα και τα προηγούμενα 3 χρόνια τι έκανε με την Μόλντε και την Αστάνα, λες ότι το ΜΑΤ θα πάει στην παράταση. Τώρα θα πάει στα πέναλτι, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά πρέπει να προετοιμαστεί και για το δεχόμενο της παράτασης, πρέπει να προετοιμαστεί και για την διαδικασία των πέναλτι. Διότι όλα είναι πιθανά από τη στιγμή που ναι, μην υπάρχει ένα 2-0 για να καλύψει δύσκολο, και, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι, έστω και δύσκολο. Λογική λέει ότι θα το δουλέψει τώρα σε αυτές τις προπονήσεις σήμερα, αύριο θα γίνει και αυτή η έξτρα διαδικασία. Να βαρέσουν τα πέναλτι αυτοί που είναι να τα βαρέσουν. Γιατί όντως δεν είναι τόσο μακρινό το ενδεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση που ο Άρης κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, τώρα θα είναι 2-0, θα είναι 3-1. Μετά υπάρχει βέβαια και η παράταση. Αν δεν αλλάξει κάτι εκεί, ενδεχομένως τα πέναλτι να είναι μέσα στην ζωή μας το Κλεάνς Μικελίδη. Σε αυτό το ενδεχόμενο, Νίκο, θα περάσει 12 η ώρα στο Κλεάνς Μικελίδη. Μακάρι να περάσουμε. Ναι. Ναι, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αν βλέπουμε κάποια παράταση στα παιχνίδια αυτά, κοίταξε, ειδικά στο Άρη και στο Παναθηναϊκού, θα είναι σχετικά ένα θετικό γεγονός το να υπάρχει η παράταση, γιατί θα έχουν ανατραπεί αυτά τα σκορ. Βέβαια, αν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω και στην κανονική διάρκεια των αγώνων, θα είναι ακόμη καλύτερο αυτό το γεγονός. Σε πρώτη φάση είναι να έρθει αυτό το 2-0 ή το 3-1 και μετά βλέπουμε είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι. Όσοι είναι, θα είναι και στο γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να το ξέρουν αυτό, και όσοι είναι μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να ξέρουν ότι το μάτς που υπομονή. Ναι, όντως. Πάρα πολύ υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή. Δεν θα είναι μια απλή διαδικασία, δεν θα είναι ένα απλό βράδυ για τον Άρη. Θέλει υπομονή. Μπορεί να φτάσει 60 και να είναι 0. Μπορεί να φτάσει 70 και να είναι 0-0. Αλλά να μπει ένα γκολ και αυτόματα να αλλάξουν τα δεδομένα. Θυμίζω ότι ο Άρης πριν λίγο μέχρι το 77 είχε να την ΑΕΚ 0-2. Εντάξει. Έτσι. Οπότε όλα γυρίζουν. Αρκεί να έχεις και λίγο τύχη. Είναι εμπειρίες. Εκτός που και αυτές τον ρόλο τους. Εντάξει. Οπότε θέλει πολύ υπομονή. Σε ένα γενικά δύσκολο βράδυ να διαχειριστεί. Ο Άρης μακάρι να κλείσει καλά. Σήμερα θα η Μακάμπη που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα προπονηθεί και στην Τούμπα το απόγευμα. Πήγανε, φάγανε κιόλας σε ένα γνωστό μαγαζί και ανατολικά Θεσσαλονίκη στο βράδυ της Ραγινή. Σήμερα είδα και τον Κολάς ανέβασε μια καλοπινή και σε έπαινε καφέ στη μαγαζί, το οποίο νομίζω σύχναζε και όλα αυτά όταν έπαιζε στον ΠΑΟ το συγκεκριμένο. Και αύριο θα μάθουν και ακριβώς τις ώρες των προπονήσεων, λογικά όπως με την Κόμελ θα είναι, δηλαδή γύρω στις 5-5 τα ο Ίβιτς και οι προπονήσεις και οποίο θα ξεκινήσουν στις 7, ο Άρης στο Ρίλ, η Μακάμπη στο Ρίλ. Νομίζω κάνει με το παιχνίδι, είναι μέρες να σπαστούν και άλλα πράγματα. Γενικά το φύγει εσύ, έλα εσύ. Η Νίκη Βόλο ανακοίνωσε το Δελιζής, έκλεισε κεφάλαιο για τον Άρη και για μένα είναι και ένα τέλος εποχής. Με ένα παίχτη που δεν μπορούσε, γιατί το είχαμε πει, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αγωνιστικά στο επίπεδο το οποίο ανέβαινε η ομάδα. Αλλά και δεν είπε κανένας ότι ήταν υποχρεωτικό που θα κρατήσει το Δελιζής. Σίγουρα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής από τα λίγα που έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια στον ποδοσφαιρικό οθονισμό. Απλά ο Άρης για μένα θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την αρχή τη στάση του στο Δελιζήσι και να του πει ένις με την προοπτική ότι θα θέλουν να κλείσει καριέρα σε αυτό που πολλοί το θέλανε. Εντάξει, ο Μπούρλος και τις ενστάσεις του στο Δελιζήσι. Αλλά προφανώς δεν βρέθηκε να το εξηγήσει το κόνσεπτ. Είναι στην ομάδα του εγώ. Και την άλλη, αν δεν τον μπορούσε να είναι κάτι, ο Δελιζήσι δεν είναι απλά ένα
όποιος έφυγε από την ομάδα, δεν είπε κανένας ότι είναι υποχρεωτικό να μείνει, αλλά τουλάχιστον ας φύγει με τον τρόπο που πρέπει να φύγει. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής προσέφερε και στα δύσκολα, προσέφερε και στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα που έδωσε ο Άρης. Έχει γίνει και Βόλο, ναι. Και από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά δεν βγαίνει κάτι. Ειδικότερα και υπάρχει και πολύ θα πω χωρίς να το αναπτύξω πάρα πολύ, γιατί είναι πράγματα που θα μας απασχολήσουν και μετά την Παρασκευή, ότι έχει να κάνει με τον στόπερ κυρίως. Γιατί ο Άρης έχει τρέξει αρκετά μια περίπτωση κεντρικό αμυντικό από συγκεκριμένη χώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, ούτε από ποια χώρα, ούτε τι κτλ. Αυτό λένε τελικά. Μετά την Παρασκευή, νομίζω ότι θα απασχολήσει την ομάδα και θα πρέπει να προετοιμάσει περισσότερο. Το πρώτο που έχει σημασία και αυτό με το οποίο ασχολείται όλος ο οργανισμός του Άρη είναι το παιχνίδι της Πέμπτης. Okay. Ωραία. Εντάξει. Πολλά περισσότερα και μετά τις 4. Νίκο, εδώ θα είσαι έτσι, δεν πας πουθενά. Ναι. Εδώ, οπότε πολλά περισσότερα για το ρεπορτάζ. Και θα τα πούμε και αύριο, δεν χαλόμαστε έτσι. Θα τα πούμε λέω και αύριο. Αύριο θα τα πούμε το μεσημέρι. Ναι, ξέρουμε. Αύριο το μεσημέρι θα σας πω το 12-2. Έτσι, ναι. Αλλά θα είμαστε άκρο από νωρίς στο Πικελίδης για συνεντεύξεις, δεν σε χάλασε Δημήτρη. Μια χαρά είναι. Θα είμαστε για συνεντεύξεις λίγο στο Πικελίδης για προπονήσεις. Αύριο θα έχει πολύ ψέμα το απόγευμα. Ωραία. Έγινε Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο.